Σάριτς. Η κίνηση του Χούξαντ από κοντά, ο Αυστραλοσέρβος ευστοχή, ισοφαρίζει δύο είδης που κυνηγάει σε όλο το γήπεδο ο Μάτζαρης. Χαμηλά για το Σάτο στη γωνία από τα 5,5 μέτρα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-4. Επαναλαμβάνω ότι Διαμαντίδης με κοντύτερο αντίπαλο προσπαθεί να προστάρει. Split out στο Σάτο που είναι αμαρκάρι στο σουτάρι και θα ευστοχήσει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 7-4. Βλέπετε τον Ιβκοβιτς. Διαμαντίδης κυνηγάει πάντα και παντού ο Μάτζαρης. Μάριτς βρίσκει διάδρομο καθώς ο Ντόρτσεϊ είχε ανέβει ψηλά και είχε αφήσει τη θέση του στο κέντρο της ρακέτας. Δεν επέστρεψε γρήγορα και ιδιαίτερα από την αλλαγή στο pick and roll. Ακριβώς. Μακρινό σουτ Ατσαρίς. Είπαμε στη 10η χρονιά του. Είναι ο πρώτος σε συμμετοχή σε τελικούς. Είναι ο ένατος τελικός του Ατσαρί. Καλάθης εκμεταλλεύεται την προσπάθεια για βοήθεια του Ντόρτσεϊ. Ο Ντόρσε είναι δεδομένο ότι από πλευρά τακτικής κάθε φορά θα πάει στην πρώτη βοήθεια. Αλλά εάν δεν υπάρχει κάλυψη από πίσω όπως έγινε τώρα, επειδή είναι πολύ εύκολη πάσα. Διαμαντίδης κλέβει αλτρουιστικά στον καλάθι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 6-13. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Πολύ στον Τσαρτσάρη και τον Σάτο να τραβηχτούν έξω για να στάρουν τρίποντο. Για Σκεβίτσιος στον Μπατίστ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 6-15. Υπάρχει ένα άλλο θέμα στον Καϊμακόγλου. Στη γωνία ο Σάτο δοκιμάζει για το τρίτο μακρινό σουτ που είναι και αυτό εύστοχο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται. Ό,τι και να γίνει το pick and roll του Παναθηναϊκού που είναι πολύ επικίνδυνο. Λόγκαν, η κίνηση προς το καλάθι. Ψηλά ο Μπατίς μαζεύει. Πηδάει ψηλά ο Χάνης για το κόψιμο, αλλά ο Μπατίς ευστοχή και κάνει ένα baseline drive. Λόγκαν, έρχεται ο Καϊμακόγλου. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 17-29. Μεταξύ των δύο παικτών, Λόγκαν, ο Γιούκας. Το Χούξατ αυτή τη φορά με το αριστερό είναι εύστοχο, 22-31. Για τον Παναθηναϊκό, Σλούκας, απέναντι στον Γιούκα. Υπάρχει κόψιμο στον αέρα και το φάουλ του Άντιτς. Καλάθης, ο πιστοχωρής, σουτάρει για 3. Ευστοχή 26-31. Εδώ άφησε μια απόσταση ο Χάινς από τον καλάθι. Κοιτάξτε εδώ, τον αφήνει στα 2 μέτρα, δεν προλαβαίνει μετά. Θεωρώ ότι υπάρχει πίεση. Πάνε στον Μπατίστ, πάνω του Χάινς, ο Μπατίστ είναι άστοχος, προσπαθεί ο Καϊμακόγλου, μπάλα φτάνει στο καλάθι. 35-30 στο Παναθηναϊκό. Για Σκεβίτσιους εναντίον όλων, περνάει και από το Σπανούλη και από το Χάινς. Εδώ με Μπατίστ, σαν βολή, σουτάρει ευστοχή. 50-43, ενδιαφέρον το μαρκάρισμα στο τρίτο. Κίνηση για τον Μπατίστ, από το ίδιο περίπου σημείο και πάλι η μπάλα θα του κάνει το χατήρι, αλλά αυτή τη φορά με περιπέτεια. Ο Μπατίστ, η έμπνευση ήρθε με καθυστέρηση ενός δύο δευτερολέπτων. Η τάπα του Μπατίστ πάνω στο Σπανούλη. Η έμπνευση. Στο 13. Για Σκεβίτσιους προσπαθεί να απαντήσει, απαντάει ο Λιθουανός. Μεγάλο σούτερ, μεγάλο σκόρερ. Κάνει έξαλλο τον Ιβκοβιτς. Μπάλα στο Σάτο. Και η μπάλα φτάνει στο Βουγιούκα. Θα καρφώσει το φάουλ από το Χάινς. Είναι το δεύτερο του Αμερικανού του Ολυμπιακού. Εδώ είναι εδώ μια σαφή εντολή να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι, έχει πλεονέξιμα. Αυτό που προσπάθησε πριν τόσο, δεν δίνω μάλλον κατά μία δεμάδα, αυτό που προσπάθησε ο Χάινς είναι να παίξει άμυνα από μπροστά. Κοιτάξτε, μιλάμε για κορυφές ομάδες, για καλούς παίκτες. Καϊμακόγλου διευρύνει το σερί του Παναθηναϊκού στο 8-0, 58-53. Από την κορυφή ο Διαμαντίδης κάνει το 10-0 για τον Παναθηναϊκό, 58-55. Για το φινάλε πια. Διαμαντίδης βρίσκει αμαρκάρι στον Τσατσαρί που καρφώνει με το ένα χέρι. Ήταν η κάθετη πάσα του Διαμαντίδη στο Τσατσαρί που έκοψε στη ρακέτα. Δείτε εδώ. Ένα γιατί εδώ γυρίζει σε ζώνη και χάσανε θέσεις. Και το Σάτο με αντίπαλο τον Κέσελ. Η κίνηση απέναντι στον Σέρβο από τον κέντρο Αφρικάνο. Δύσκολο καλάθι. Πολύ δύσκολο, δύσκολο καλάθι. Για Σικεβίτσιους στον Βουγιούκα που για δεύτερη φορά καρφώνει στο Χάινς. Και όπως και αλλαγή ο Γιασκεβίτσιος, γιατί ζήτησε αλλαγή. Να πάρει ανάσες. Πάρει ανάσες. Ο οποίος Γιασκεβίτσιος στη γωνία Τσατσαρίς. Ευστοχή 68-66. Η διαφορά μειώνεται στους 2. Έχουμε και πάλι ντέρμπι. 4-47 για το φινάλε. Ο Τσατσαρίς στον ένα το τελικό του αποδεικνύει ότι η εμπειρία είναι σημαντική και η κλάση του. Και ο Σπανούλης που παίζει. Διαμαντίδης. Ο Παναθηναϊκός μετά από
Είχε προηγηθεί. Είχε κάνει ένα 5-0 σερί, όπως θυμάστε, ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του δεύτερου Μαργαρίματα. Αλλαγές αυτή τη στιγμή. Μάτζαρης, Πρίντεζης για 3. Δεν διστάζει, αλλά δέχεται την τάπα από τον Μπατίστ. Θα Παναθηναϊκού, που σημαίνει ότι έχει ο Ολυμπιακός αρκετό χρόνο. Έχουμε φάουλ. Συμμετρά και κάθε φάση θα συζητηθεί. Το μπάσκετ είναι σπόρο επαφής και θα ακουστούν πολλές. 50-71. Αστοχή στη δεύτερη. Πρίντες μαζεύει το rebound. Σπανούλης και πάλι. Η μπάλα πηγαίνει πάντα στον έμπειρο παίκτη Ολυμπιακού από τον Γκρασίπκοβιτς. Έχει δώσει εντολή γι' αυτό. Ο Χάινς ψηλά για το σκρίνει στην μπάλα, αλλά κατεβαίνει μετά κάτω. Παπα-Νικολάου. Στα 8 δευτερόλεπτα. Μάντζαρης. 5. Κάποιος πρέπει να εκτελέσει. Παπα-Νικολάου σουτάρει από μακριά. Αστοχή μαζεύει ο Σάτο. Την μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη. Ο τελικός τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός είναι ο φετινός νικητής του Κυπέλλου Ελλάδος με 70-71. Ένας μεγάλος τελικός από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση που ευτοχούσε ο Ολυμπιακός, θα ήταν αυτός ο νικητής. Θεωρώ ότι την τελευταία αυτή επίθεση όμως